τρίτο παιχνίδι στη σειρά, τρίτο παιχνίδι χωρίς γκολ. Αυτή τη φορά δεν ήρθε και το γκολ στην επίθεση και μείναμε στην ισοπαλία. Ένα σχόλιο γενικότερα για το παιχνίδι. Creo que el primer tiempo tuvimos alguna ocasión de gol. Νομίζω πως στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα είχε κάποιες ευκαιρίες για να πετύχει το γκολ. Nos faltó esa frescura, de estar fresco, esa frescura. Ίσως μας έλειψε λίγο αυτό το, η φρεσκάδα που θα κάνει τη διαφορά στο τελευταίο ένα τρίτο. Tuvimos algún mal control, mal último pase. Και αυτό νομίζω ότι σε μερικές περιπτώσεις δείξαμε κάποια, μάλλον κάναμε κάποια εύκολα λάθη, κάποιες πάσες που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα ή κάποιες υποδοχές της μπάλας. Después en el segundo tiempo se emparejó más el partido. Μετά το δεύτερο ημίχρονο θεωρώ πως ήταν αρκετά ισορροπημένο. Hicimos algún cambio que teníamos que hacer, otro no pudimos hacerlo. Από την πλευρά μας κάναμε κάποιες αλλαγές τις οποίες είχαμε προγραμματίσει έτσι αλλιώς να κάνουμε και κάποιες άλλες δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τις κάνουμε έτσι όπως θα θέλαμε. Y ahora descansar y seguir trabajando el siguiente partido. Και τώρα πρέπει να αποκαταστήσουμε όλους τους ποδοσφαιριστές για να είμαστε έτοιμοι στον πολύ σημαντικό αγώνα που έχει. Είναι αυτή η έλλειψη φρεσκάδας η αιτία και για τα λάθη που αναφέρατε στο πρώτο ημίχρονο και για την αλλαγή στην εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο? Sí, es al final del campeonato. Ναι, από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και βαδίζουμε μόνο προς το τέλος του πρωταθλήματος. Lo importante es que en tres derbis conseguimos siete puntos. Εμείς θέλουμε να δούμε τα πράγματα από τη θετική του σκοπιά. Σε τρία παιχνίδια, τρία συνεχόμενα derby, δεν δεχτήκαμε γκολ. Hay jugadores que por eso le digo que tienen que estar preparados para estos momentos. Είναι βέβαια και κατάλληλη στιγμή πλέον για να δείξουν όλοι οι ποδοσφαιριστές ότι είναι προετοιμασμένοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπουν και να αγωνιστούν. Cuando tienen posibilidad de entrar en segundo tiempo, ahí es donde tienen que hablar. Και αυτό γιατί νομίζω ότι πάντα ο ποδοσφαιριστής πρέπει να λέει, να μιλάει μάλλον μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τις πράξεις του και όταν μπαίνει οποιοδήποτε παίχτης ως αλλαγή περιμένουμε να κάνει κάτι. Pero estoy contento con el rendimiento de todos los muchachos. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι αρκετά ικανοποιημένος με την απόδοση όλων των ποδοσφαιριστών. Οι αλλαγές στο αρχικό σχήμα είχαν να κάνουν με τη διαχείριση των δύο αγώνων, το σημερινό και της Πέμπτης για το κύπελλο, ή και με τη διαχείριση της κούρασης των ποδοσφαιριστών που αναφέρατε? Sí, un poco el cansancio. Son partidos seguidos. Que juega también el estrés del jugador. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο που είπατε. Από τη μία, πράγματι είναι η κόπωση των ποδοσφαιριστών που πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτόν τον παράγοντα. Porque también hay traumatía, tenemos que ver cómo está Omar ahora también. Και αυτό γιατί δεν θέλουμε να υπάρξουν προβλήματα τραυματισμών ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα πρέπει να δούμε και την κατάσταση του Omar. Queríamos cambiar a Vierinha también. Στο δικό μας το πλάνο ήταν να γίνει η αλλαγή και ο Vierinha κάποια στιγμή. Και Μπαμπά. Όπως και ο Μπάμπα. Y no se pudo hacer porque después en el fútbol pasan cosas que no están programadas. Αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό γιατί πάρα πολλές φορές στο ποδόσφαιρο ενώ έχεις ένα πλάνο μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και οι αγωνιστικές συνθήκες δεν σου το επιτρέπουν αυτό. Pero el viejito Vierinha responde. Αλλά όπως βλέπουμε ο ηλικιωμένος τα πάει καλά, ανταποκρίνεται πολύ καλά. Όλα αυτά πώς επηρεάζουν την προετοιμασία του αγώνα της Πέμπτης και αν έχετε εικόνα για το αν ο Ζίφκοβιτς θα είναι διαθέσιμος? Lo importante con Zivkovic es que está bien de salud. Όσον αφορά τον Zivkovic, το πιο σημαντικό είναι να αυτός καλά στην υγεία του. Eso es lo primero que tenemos que estar bien de salud todo. Αυτό είναι το πρώτο και δεν είναι μόνο για τον Zivkovic, είναι για όλους τους ποδοσφαιριστές. Y ahora tenemos estos días para trabajar, para analizar y ver cómo están los jugadores. Και από εκεί πέρα έχουμε μπροστά μας 4 ημέρες για να μπορέσουμε να αναλύσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές. Y preparar el partido con Nike. Και να προετοιμάσουμε τον αγώνα κοντά στην Nike.